κοντά είναι. Ο Τρισκόφσκι ζήτησε, πήρε μπάλα. Ζητάει και ο Γιάννου. Κάνει μια μπαλιά. Γιάννου, ευκαιρία για να δούμε την κίνησή του. Πάτσε για τον Τρισκόφσκι. Το σούτ 1-0. Πάρα πολύ όμορφο γκολ από τον πρώτο σκόρερ του πρωταθλήματος. Το βλέπετε εδώ να πανηγυρίζει. Εδώ και πάλι δεν υπάρχει θέμα για offside. Καλύπτεται ο Γιάννου από τον Αντρέ Τεϊσέιρα την ώρα που φεύγει η μπαλιά. Γυρίζει για τον Τρισκόφσκι. Πολύ ωραίο σούτ με φάλτσο. Εδώ η σκαυτή μπαλιά. Ήταν εξαιρετική η πάσα και του Τρισκόφσκι και το γύρισμα έξυπνο του Γιάννου για το 0-1 στην αναμέτρηση. Άρη Κυριάκου, σχόλιο από τους πάγκους, τι γίνεται? Ναι, να πούμε καταρχήν πως αυτό το γκολ του... Ο Αποέλ με τον Γιάκολης. Πάσα στα πλάγια για τον Ζαχίδ. Γιάκολης έχει χώρο, επιχειρεί το σουτ. Θα κάνει το 3-0, πετυχαίνοντας το δεύτερο προσωπικό του τέρμα. Στο 74ο λεπτό, ο Κροάτης έμεινε μαρκάρισμα στην περιοχή. Και πάλι φάση η οποία άρχισε από τον Γιάκολης. Η μπάλα πήγε στον Ζαχίδ, εκείνος την επέστρεψε. Κοιτάξτε, άρχισαν πάρα πολύ να πάνε να τον μαρκάρουν οι παίκτες της Νέας Σαλαμίνας. Ακόμα και όταν επιχειρούσε την τελική, ουσιαστικά δεν υπήρχε παίκτης επάνω του. Είχε όλη την άνεση ο Κροάτης να σημαδεύσει και να στείλει την μπάλα ακριβώς εκεί που ήθελε για να κάνει το 3-0. Ενώ τώρα γίνονται και οι αλλαγές. Έχει περάσει ήδη ο Φάρσαντ Νόρ στη θέση του Ρενάτο Μαργκάσα και τώρα... Έδωσε για τον Σαρδινέρο και αυτό τον Σκέμπρι. Σκέμπρι είδε την κίνηση του Ψύχα. Αυτό τον Ζελάγια. Δίπλα στον Πέδρο το γύρισμα. Ο μικρός θα κάνει ένα υπέροχο γκολ. Στο 59 θα στριφογυρίσει και θα καρφώσει την μπάλα με βολές στα δίχτυα στο πρωτάθλημα. Ξανά εδώ προσπάθεια των παικτών του Απόλλωνα. Ο Ψύχας έδωσε Ζελάγια. Ο Πέδρο γύρισε στον Ψύχα αυτός. Κοιτάξτε πόσο ωραία ελευθερώθηκε από το μαρκάρισμα, νομίζω, του Σουάρες που ήταν εκεί κοντά. Εδώ ξυμπάει την μπάλα και αμέσως γυρίζει και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 0-2. Με τον 20χρονο Ψύχα